πούσει διάφορα για βίντεο, για φωτογραφίες. Ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Θέλω ειλικρινώς να μου πείτε τι περιμένετε εσείς σαν βουλευτής από εδώ και πέρα. Με τρεις κουβέντες για να περάσω τον κύριο Μαρτσουκίδη για το θέμα που έχει καταγγελθεί από τον κύριο Κουρουμπλή. Παρακαλώ. Περιμένω και να μην τον διακόψουμε, σας παρακαλώ. Περιμένω αυτό που περιμένει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Κάθαρση. Να αποδοθούν λευκοί στην πολιτική και κοινωνική ζωή τα πρόσωπα, το πρόσωπο που εμπλέκονται. Μάλιστα. Να αποδοθούν ευθύνες εάν αποδειχθούν. Ναι. Να πληρωθούν τα μάρμαρα επιτέλους, εάν αυτό αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε αυτά τα πράγματα. Αν πάρετε ένα μικρόφωνο, κύριε Χατζή, και βγείτε στον κόσμο έξω, ή ο κόσμος που μας ακούει τώρα, ξέρετε τι λέτε, ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Με μια άλλη, βέβαια, ξέρετε τι λέει. Τι λέτε ρε εσείς εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει μπει χέρι. Πιάνου χεράκι έχει μπει. Θα το βρούμε. Αυτό πρέπει δεν το υπάρχει ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει μπει χέρι στο δημόσιο χρήμα. Ναι, εντάξει, εάν αλλά... αυτή είναι η Νοβάρτης, εάν αυτή είναι παράγοντες υπηρεσιακοί, εάν αυτή είναι υπουργοί, εάν αυτή είναι βουλευτές, γιατροί. Εάν αυτή είναι γιατροί, εάν αυτή είναι επιχειρηματίες, εάν είναι οτιδήποτε, του πήραν τα λεφτά. Μάλιστα. Κάθαρση ζητάει και τη ζητάει την κάθαρση. Μάλιστα. Και το πολιτικό σύστημα διακαώς. Όλοι μας θέλουμε. Πόσο μάλλον οι πιο παλιοί βουλευτές, οι πιο υπουργοί, να αποδοθούν καθαροί στην κοινωνία τους. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Βαρβιτσιώτη. Και πρέπει να αποκτήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ εκλαμβάνω αυτό που λέει ο κ. Βέτας, ότι θα ψηφίσει υπέρ της προανακριτικής για τον κύριο Καμένο. Να αποδοθεί.